Θα ξεκινήσουμε να δείξουμε το πρώτο παράδειγμα για να δούμε ότι θα τροφοδοτήσουμε στο σύστημά μας αέρα. Ξεκινάω να δίνω αέρα. Ακούτε τη γρίση ότι τραβάει αέρα κανονικά. Οπότε, σε ένα δίχτυο το οποίο λέμε ξεκινάει το πρωί, δεν είχε νερό, η ΔΕΙΑ δίνει νερό και λέμε ότι πρέπει να διάσει το σύστημα από αέρα. Θα δούμε εδώ στο ψηφιακό υδρόμετρο και θα δούμε ότι παρότι περνάει αέρας κανονικά, το υδρόμετρο έχει 0 λίτρα την ώρα. Δεν καταγράφει αέρα. Θα δούμε και το κομπρεσέρ που παίρνει μπροστά. Σε δεύτερη περίπτωση θα πει κάποιος εντάξει, έχουμε αέρα. Τώρα σιγά σιγά θα έρθει το νερό σιγά σιγά. Θα δούμε λοιπόν, θα δώσουμε εδώ πέρα στο σύστημά μας λίγο αέρα. Θα βάλουμε εδώ στην ενεργία μας. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ τώρα στο μηχανικό ρολόι και θα δούμε ότι ενώ το μηχανικό περνάει και αέρας και νερό, καταγράφεται κανονικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα, καθώς είπαμε, τα μηχανικά ρολόγια έχουν μέσα προπέλα. Άρα, όταν υπάρχει αέρας, τα υδρόμετρα καταγράφουν στα παλιά. Και τώρα, άρα βλέπετε και το νερό κανονικά, αέρας με νερό, ανοίγουμε, κλείνουμε το σύστημα. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια στιγμή απαραχή για αυτά. Και τώρα θα έρθουμε να σας δείξουμε και στο ψηφιακό και στον έξω. Μόλις κλειδωθεί ο αγωγός, το ψηφιακό δεν γράφει καθόλου. Παρότι έχουμε αέρα και νερό, δεν γράφει καθόλου. Παραμένουμε στα 0 λίτρα την ώρα. Και τώρα θα πάμε στο πείραμά μας, όπου θα κλείσουμε τον αέρα, θα δώσουμε μόνο νερό, άρα βλέπουμε ότι το μηχανικό, έχουμε κάνει κάτι βρύση μας, αρχίζει, γράφει. Στο μηχανικό έχουμε πάλι καταγραφεί όπως θα έπρεπε. Σε δεύτερο βήμα θα δούμε ότι στα μηχανικά υδρόμετρα, όπως είπαμε και πριν, επειδή είναι χαμηλότερης ακρίβειας, δεν καταγράφεται όσο νερό περνάει. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει υπογραφή του μετρητή. Και τώρα θα πάμε στο νέο ψηφιακό υδρόμετρο. Καθώς όπως είπαμε, στην παροχή υπάρχει η ένδειξη από κάτω. Με την πλήρωση του αγωγού θα ξεκινήσει το υδρόμετρο με κάποια μικρή χρονοκαθυστέρηση, ώστε να ξέρουμε ότι τα αισθητήρια είναι κανονικά βρεγμένα. Και δημιουργείται το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που αναφέραμε. Θα δείτε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα ότι το 0 λίτρα την ώρα θα αυξηθεί και έχουμε παροχή 397 λίτρα την ώρα. Άρα ξέρουμε κανονικά ότι τα υδρόμετρα καταγράφουν μόνο με νερό, όπως έχουμε δείξει. Και τώρα θα έρθουμε ίσως φεύγοντας από το κομμάτι του αέρα που έχουμε την όλη συζήτηση και αυτά, να δούμε τα υδρόμετρα τι κάνουν στις χαμηλές παροχές. Δηλαδή, έχει κάποιος μια διαρροή ή τραβάει λίγα κυβικά την ώρα, έχει μια βρύση που στάζει. Λοιπόν, θα δούμε εδώ ότι το υδρόμετρο το μηχανικό έχει σταματήσει να γυρνάει. Ωστόσο εδώ υπάρχει κανονικά καταγραφή του υδρομέτρου. Το ψηφιακό υδρόμετρο αρχίζει και καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή περνάνε, όπως θα δούμε στη στιγμιαία παροχή, 22 λίτρα την ώρα. Άρα, ξεκινάμε και έχουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έχει μια διαρροή της τάξης των 22 λίτρα την ώρα, το μηχανικό υδρόμετρο δεν θα το γράψει ποτέ. Αντίθετα, το ψηφιακό θα το γράψει. Πολλαπλασιάζοντας αυτές τα λίτρα την ώρα, επί μέρες, επί μήνες που θα περάσει η ΔΕΙΑ να καταγράψει, έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στα κυβικά. Σε αυτό το λόγο οφείλεται λοιπόν και η ακρίβεια του μετρητή, ότι είναι πολύ υψηλής παροχής και ακρίβειας σε σχέση με τα παλιά υδρόμετρα, τα οποία δεν καταγράφαν.